Ολοσχερώς καταστράφηκαν δύο αυτοκίνητα και σοβαρές ηλικιακές ζημιές υπέστη ένα τρίτο τα ξημερώματα στην οδό Ανογείων. Η πυρκαγιά προκλήθηκε στις 3.30 με τους κατοίκους να πετάγονται έντρομοι από τα κρεβάτια τους από τις ισχυρές εκρήξεις που άκουσαν. Περίπου 3 η ώρα τα ξημερώματα ακούσαμε κάτι σαν έκρηξη, σαν να σκάει ας πούμε ένα δυναμητάκι μέσα σε κλειστό χώρο, σε έναν κάδο, έναν μεταλλικό ήχο. Φασαρία έντονη και μετά συνεχόμενο κι άλλο μπαμ. Βγήκαμε στα μπαλκόνια και είδαμε να καίγονται δύο αυτοκίνητα. Ήταν και η κακοκαιρία, έβρεχε εκείνη τη στιγμή. Μετά ακολούθησε και τρίτο μπαμ και είδαμε να καίγεται και άλλο αυτοκίνητο. 3.30 περίπου ενημερώθηκε η υπηρεσία μας για πυρκαγιά σε σταθμένα αυτοκίνητα επί της οδού Λεβίνου και Ανογείων. Γωνία και κινητοποιήθηκαν 3 πυροσβεστικά οχήματα με 7 πυροσβέστες. Η κατάσβεση ολοκληρώθηκε περίπου 4.30 το πρωί. Σύμφωνα με τον διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ηρακλείου, οι κινήσεις του δράστη, ο οποίος φορούσε κράνος, έχουν καταγραφεί από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της πολυκατοικίας όπου μπροστά ήταν τα αυτοκίνητα. Ο δράστης κρατούσε ένα μπετόνι με βενζίνη, περιέλουσε τα αυτοκίνητα και στη συνέχεια έβαλε φωτιά και έφυγε ενόχλητος. Οι ενδείξεις που έχουν και τα πρώτα στοιχεία δηλώνουν εμπρησμό από πρόθεση με χρήση έφλεκτου υγρού και αξιοποιήθηκε το οπτικό υλικό που έχει ανεβρεθεί από τις κάμερες περιοχής, το οποίο φαίνεται και ο δράστης, η μορφή του κλπ. Όμως μέχρι τώρα δεν γνωρίζουμε. Περισσότερα στοιχεία δεν μπορούν δηλαδή, να εξακριβωθεί η ταυτότητά του. Πώς φαίνεται? Έχει χρησιμοποιήσει δοχείο, πλαστικό, στο οποίο υπάρχει το έφλεκτο υγρό και βάζει μάλιστα με πολύ ψυχραιμία, προκαλεί τις πυρκαγιές στα 3 οχήματα, στο 4ο μεταδόθηκε λόγω της απόστασης. Οι κάτοικοι πάντως τρομοκρατήθηκαν και αρκετοί από αυτούς έσπευσαν να απομακρύνουν τα αυτοκίνητά τους που ήταν δίπλα παρκαρισμένα από αυτά που καιγόντουσαν. Η αλήθεια είναι ότι φοβηθήκαμε γιατί τόσες εκρήξεις μαζί και φωτιά στα αυτοκίνητα. Μαζεύτηκε κόσμος εδώ μπροστά. Ευτυχώς έχω την αίσθηση ότι η πυροσβεστική έφτασε πάρα πολύ γρήγορα. Έσβησε τη φωτιά τουλάχιστον από το ένα αυτοκίνητο που ήταν κάτω από τα σπίτια και δεν επεκτάθηκε, αλλά τα άλλα δύο αυτοκίνητα που ήταν στο δρόμο επί της Ανογείων καταστράφηκαν ολοσχερώς. Τι να σας πω, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς έγινε, τι έγινε, δεν έχουμε μάθει. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ήταν κάτι πάρα πολύ τρομακτικό που αναστάτωσε εδώ όλη την περιοχή, όλους τους περίοικους και είμαστε προβληματισμένοι γενικά.